Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Ονομάζομαι Διονύσης και σήμερα θα παρουσιάσουμε το καταπληκτικότατο Arran 10, το οποίο μας έρχεται από βαρέλια bourbon οριμασμένο στα 10 χρόνια, όμως βγήκε από τα bourbon και μπήκε σε εξαιρετικής ποιότητας ολορόσο σέρι κάσκ από την Ισπανία και κάθεται για τουλάχιστον 6 μήνες, όμως αξίζει να πούμε εδώ πέρα ότι δεν αναγράφει κάπου 11 χρονών ή σχεδόν 11. Αυτό είναι μεγάλο ατού, είναι μεγάλο μπόνους για αυτή την απίστευτη εταιρεία, για αυτό το απίστευτο αποστακτήριο που λέγεται Arran. Να τα λέμε και αυτά, γιατί έχουν την αξία τους και παίζουν μεγάλο ρόλο. Λοιπόν, όπως είπαμε, για την ορίμασή του θα σας πω ότι εμφιαλώθηκε, η απόσταξη έχει γίνει εννοείται στους 46 βαθμούς αλκοόλ, έχει το φυσικό του χρώμα, είναι φυσικό χρώμα, είναι ένα εξαιρετικότατο μόλτ. Δύσκολα θα με δείτε εδώ πέρα να παρουσιάζω κάτι που δεν αξίζει, και αν δεν αξίζει εννοείται ότι θα το πω και θα είμαι δυσαρεστημένος. Οπότε πάμε κατευθείαν στη δοκιμή. Υπέροχης ποιότητος βανίλια. Υπέροχη βανίλια. Η βανίλια του είναι πραγματικά υπέροχη. Απίστευτα δεμένο όλο αυτό, μελένιο κυριολεκτικότατα, μαζί με το μέλι. Σου έρχεται πάρα πολύ μέλι, γλυκό μέλι, πολύ όμορφο μέλι. Σου έρχεται η γεύση του ξύλου, όλο αυτό μαζί, αυτά τα τρία μαζί, σου έρχονται δεμένα μαζί σαν βάση. Ξέχωρα από εκεί, όσο το αφήνουμε χρόνο, προσωπικά το έχω αφήσει τώρα αυτή τη στιγμή, πρέπει να είναι γύρω στα 15 λεπτά. Είναι φρέσκο ανοιγμένο το μπουκάλι, δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο διάστημα το οποίο έχει ανοιχτεί. Σιγά σιγά να δίονται όσο περνάει η ώρα, γι' αυτό και χρειάζεται μεγάλη υπομονή με τα μόλτ. Όπως έχω πει ξανά και θα ξαναπώ και θα συνεχίζω να λέω και να το τονίζω, ότι προτιμούμε μόλτ για την ποιότητά τους και όχι για την ποσότητά τους. Τα μόλτ μας διδάσκουν υπομονή, μεγάλη υπομονή, και μας ανταμείβουν γι' αυτό με τη μεγάλη απόλαυση που μας δίνουν. Ξεχωρίζεις κάποιες νότες πορτοκαλιού σιγά σιγά που αναδύονται, λεμόνι, με την ώρα αρχίζει και αναδύεται επίσης. Όχι ακόμα, όμως από προσωπική εμπειρία θα σας πω ότι με την ώρα αρχίζει και αναδύεται. Και η καρύδα, βέβαια όλο αυτό δεμένο με την αρχική βάση όπως είπαμε που είναι ξύλο, βανίλια και μέλι. Προσωπικά μου έρχεται μέλι, βανίλια, πορτοκάλι, πάρα πολύ όμορφα, μαζί με το μέλι εννοείται, πάρα πολύ γλυκό, για όσους τους αρέσουν τα γλυκά, παύλα, φρουτόδες, μόλτ, είναι πάρα πολύ γλυκό, είναι θαυμάσιο, πραγματικά θαυμάσιο, η ποιότητά του είναι στα ύψη. Να τα λέμε αυτά και να τα τονίζουμε όταν πραγματικά συμβαίνουν. Θέλω να σας τα λέω αυτά, γι' αυτό έχει γίνει το κανάλι. Η ποιότητα που υπάρχει μέσα εδώ είναι στα ύψη, αν μου έκλεινε κάποιος τα μάτια. Την πρώτη φορά που δοκίμασα αυτό το φανταστικό μόλτ και δεν ήξερα την ηλικία του, σε καμία των περιπτώσεων δεν θα το έκανα 10 χρονών. Θα το έκανα 15 άνετα. Άνετα θα μπορούσα να το έκανα ακόμα και 15. Και να πω εδώ πέρα ότι η ηλικία δεν παίζει τόσο ρόλο όσο νομίζουμε ή όσο έχουμε στο μυαλό μας.
Πολλοί φίλοι μάλιστα με ρωτάνε για πουρα, ξέρω εγώ, υπάρχει κάποιο πουρο να το συνοδεύσω. Πραγματικά όχι. Δεν ξέρω τι γίνεται με τις ταινίες που καμιά φορά βλέπουμε να κάθονται και να απολαμβάνουν με το πουρο και αυτά. Στην πραγματικότητα δεν το έχω, δεν ισχύει. Και εγώ προσωπικά σαν Διονύσης δεν θα μου πήγαινε ποτέ κάτι τέτοιο να κάνω. Στην πραγματικότητα προσέχω ακόμα και μετά από πόση ώρα που έχω φάει ελαφριά, θα έλεγα, για να δοκιμάσω κάτι τέτοιο τόσο μοναδικό. Δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση να τον μπερδέψω ή να λιώσω τη γεύση του με οτιδήποτε άλλο, είτε αυτό λέγεται πουρο, είτε ξηρή καρπή, είτε οτιδήποτε άλλο. Το μόνο που έχω δίπλα μου είναι το νερό και τίποτα άλλο, πραγματικά. Όπως έχουμε ξαναπεί, είναι φανταστικά αποστάγματα και δεν χρειάζεται καμία πρόσθεση και καμία αφαίρεση από την εμπειρία που μας δίνουν, γιατί πραγματικά μας δίνουν εμπειρία. Εμπειρία και απόλαυση. Και πάμε στη γεύση, στη δοκιμή. Βανίλια, πορτοκάλι, μέλι, ξύλο. Απίθανο μόλτ. Όπως είπα και πριν, η ποιότητα είναι στα ύψη. Η ποιότητα είναι στα ύψη κυριολεκτικά. Απίστευτο δεμένο. Όλο σου έρχεται μέλι, βανίλια, πορτοκάλι, ξύσμα λεμονιού. Υπάρχει γλυκύτητα, υπάρχει και κάτι πιπεράτο, όχι σε μεγάλο βαθμό, τρομακτικό, σε καμία περίπτωση ούτε καν καπνιστό. Προσωπικά μου έρχεται κάτι σαν όμορφο ποιοτικό, υπό αυτή την έννοια πιπέρι. Όμως είναι οι λεγόμενες spicy note. Προσωπικά έτσι το μεταφράζω και πάμε στη δεύτερη γεύση. Πριν το βαθμολογήσω, να σας δώσω ακόμα καλύτερη εμπειρία. Υπέροχο πορτοκάλι, βανίλια, μέλι, όλο αυτό δεμένο. Η γεύση του ξύλου. Υπάρχει μεγάλη ποιότητα. Μεγάλη ποιότητα, διακρίνεις πραγματικά την ποιότητά του, η οποία είναι πάρα πολύ καλή και ζωντανή, είναι πάρα πολύ φρέσκο, είναι μοναδικό για την ηλικία του, πραγματικά δεν θα βρείτε εκεί πέρα έξω κανένα αντάξιό του, ειδικά στα χρήματα αυτά, αλλά και στην ηλικία του. Αυτό σας το υπογράφω, δεν πρόκειται να βρείτε κανένα σαν κι αυτό. Και σαν την ποιότητά του και για τα χρήματά του. Η τιμή του ξεκινάει από 40 κάτι ευρώ και τουλάχιστον για μένα είναι το καλύτερο value for money malt που μπορεί να βρει κάποιος σήμερα. Μήλο, μπανάνα, υπάρχουν μέσα και έρχονται στο τελείωμα.
Πολύ όμορφο. Πάρα πολύ όμορφο, πολύ έντονες, ποιοτικότατες γεύσεις. Πραγματικά ποιοτικότατες γεύσεις. Πορτοκάλι, βανίλια, γεύση του ξύλου. Μελένιο κυριολεκτικότατα, το οποίο στο τελείωμά του σου αφήνει κάποιες ανεπαίσθητες, υπαρκτές όμως, νότες μπανάνας και μήλου. Θα έλεγα ότι σε αυτό το δεκάρι προσωπικά διακρίνω την εξέλιξη του Arran 18. Ασφαλώς και τη διακρίνω. Θα βρείτε στην περιγραφή από κάτω από το βίντεο το σχετικό βίντεο για το Arran 18 και πολύ σύντομα και για το Arran 21. Αν θέλετε να το παρουσιάσουμε, πολύ ευχαρίστως. Θα μου αφήσετε ένα σχόλιο από κάτω. Σκοπεύουμε να το παρουσιάσουμε σχετικά σύντομα. Πάρα πολύ όμορφο whisky. Πραγματικά δεν υπάρχει αντίπαλός του, δεν έχει αντίπαλο, δεν υπάρχει κάποιο άλλο αντάξιό του στα χρήματα αυτά. Φανταστικότατο. Πραγματικά φανταστικότατο. Αξίζει να πούμε ότι έχει βραβευτεί και έχει βγει. Βγαίνει τα τελευταία χρόνια, είναι μέσα στις πρώτες τρεις θέσεις της Σκωτίας, σαν πιο value for money malt για τα χρήματά του. Έχει βγει καλύτερο ρίσκι στον κόσμο από πάρα πολλούς και από τον άνθρωπο τον οποίον αξίζει να πω εδώ πέρα, με έχει μάθει πάρα πολλά. Έχω πάρει πάρα πολλές πληροφορίες και με έχει μάθει πάρα πολλά και με έχει εμπνεύσει για να κάνω αυτό το κανάλι που έχω σήμερα. Αυτός δεν είναι άλλος από τον Ράλφι, για όσους γνωρίζουν. Ralphie.com θα τον βρείτε. Πραγματικά ο άνθρωπος είναι φοβερός. Αυτά από μένα. Χάρηκα πάρα πολύ. Ελπίζω να τα απολαύσατε. Πατήστε μία εγγραφή. Πατήστε και το καμπανάκι. Σιγουρευτείτε ότι θα πατήσετε το καμπανάκι για να παίρνετε όλα τα βίντεο. Αφήστε μου και ένα σχόλιο για ό,τι εσείς θέλετε και θα τα πούμε ξανά στο επόμενο βίντεο. Η βαθμολογία μου γι' αυτό, πριν φύγουμε, είναι 90. Στο 18 είχα δώσει 92, σε αυτό δίνω 90. Πάρα πολύ άνετα 90. Πάρα πολύ άνετα. 90 ανετότατα. Ευχαριστώ πολύ. Ως το επόμενο βίντεο. Γεια σας.